Γιατί ήταν μια νύχτα κόλασης για το Ιράν, φλέγεται. Έχουμε ως τώρα 31 νεκρούς μετά τις διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει σε ό,τι αφορά το θάνατο της 22χρονης κοπέλας, η οποία φορούσε λάθος κατά το Σύνταγμα την μαντήλα της. Βλέπουμε και τις εικόνες. Είναι κοντά μας και η Δήμητρα η Μανιαβού. Δήμητρα, καλημέρα. Για να μας δώσεις τις τελευταίες εξελίξεις. Είπε πριν η Χρύσα 31 νεκροί και αναρωτήθηκα τώρα, έχουμε πέσει μέσα, γιατί από χθες το απόγευμα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών και λέω πού θα φτάσει όλη αυτή η ιστορία, Δήμητρα. Καλή σας μέρα. Κάποια τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 38 νεκρούς, ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι πληροφορίες. Ο επίσημος απολογισμός είναι 31 οι νεκροί στις βίαιες διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει. Φλέγεται το Ιράν για έκτη συνεχόμενη ημέρα με την οργή να ξεχυλίζει μετά το θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινή, που πέθανε στα χέρια της αστυνομίας ηθών ή αστυνομίας σεμνότητας, όπως τα λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Επειδή ακριβώς δεν φορούσε με τον σωστό τρόπο τον επιβεβλημένο την μαντήλα mm-hmm. της, την χιτζάμπ της. Φαινόντουσαν τα μαλλιά της. Βλέπουμε στους... εμείς τη βλέπουμε, τη βλέπουμε την κοπέλα αυτή, έτσι, mm-hmm. η οποία, αν δεν κάνω λάθος, Δήμητρα, για να κάνουμε μία γρήγορη για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, βρισκόταν mm-hmm. στο αεροδρόμιο με τον αδελφό της, σε έναν έλεγχο mm-hmm. της αστυνομίας σεμνότητας, όπως λες, ή ηθών. Φαίνονταν τούφες από τα μαλλιά της. Συνελήφθη mm-hmm. και μετά από ό,τι φαίνεται βασανίστηκε, έχασε τη ζωή της. Φαίνεται, σύμφωνα λοιπόν και με τα όσα είπε ο αδελφός της, αλλά και σύμφωνα με άλλους αυτόπτες μάρτυρες, η κοπέλα ξυλοκοπήθηκε, γρονθοκοπήθηκε και μάλιστα την χτύπησαν μέλη της αστυνομίας σεμνότητας στο κεφάλι. Mm-hmm, mm-hmm. Με αποτέλεσμα σε βίντεο που έχει καταγραφεί μέσα στο κατάστημα κράτησης όπου μεταφέρθηκε στην αστυνομία, καθώς συνομιλεί με μια αξιωματικό της αστυνομίας, η κοπέλα καταραίει από λίγο, πέφτει λιπόθυμη στο δάπεδο, λίγο μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έπεσε σε κόμμα η κοπέλα και δύο ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός της από καρδιακή ανακοπή, λένε οι αστυνομικοί. Αυτή η Δήμητρα ήταν η σπίθα. Έτσι. Ήταν η αφορμή ακριβώς για μια λαϊκή εξέγερση στην ουσία, η οποία όπως βλέπουμε τώρα έχει πάρει μορφές γενικότερης αντίδρασης κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, του αυταρχικού καθεστώτος αυτού. Μπορούν αυτές οι αντιδράσεις, Δήμητρα, να ρίξουν αυτό το καθεστώς? Σύμφωνα με αναλυτές λοιπόν του Associated Press, μπορεί ακριβώς αυτό το ποτάμι της λαϊκής οργής, το οποίο είναι τόσο μαζικό πλέον, καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται και σε άλλες χώρες εκτός του Ιράν. Mm-hmm. Και στην Τουρκία είδαμε εικόνες διαδηλώσεων, στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε ότι συμμετέχουν εκτός από γυναίκες και άνδρες που καίνε το σύμβολο της καταπίεσης, τη χιτζάμπ, την μαντήλα. Σύμφωνα λοιπόν με αναλυτές, αναφέρουν ότι μπορεί αυτό το κύμα της οργής να ρίξει ακόμη και το καθεστώς. Να μην ξεχνάμε εδώ, γιατί σε σχέση με αυτό που ρώτησε τώρα η Χρύσα, Δήμητρά μου, ότι γι' αυτό μίλησα πριν για σπίθα, να μην ξεχνάμε την αφορμή, την άλλη σπίθα από την οποία ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Η Αραβική Άνοιξη ακριβώς το 2010 στη Μέση Ανατολή και στην Βόρεια Αφρική το 2011, που είδαμε ακριβώς κύμα μαζικών διαδηλώσεων και εξεγέρσεων κατά της καταπίεσης των αυταρχικών καθεστώτων, που φυσικά οδήγησαν σε ένοπλες συγκρούσεις και σε εμφύλες σειράξεις. Πράγματι, είναι πολύ σωστή η επισήμανση αυτή, καθότι θυμίζουν εικόνες τότε. Άλλαξε την ιστορία μιας ολόκληρης περιοχής, έτσι, η Αραβική Άνοιξη, και δεν ξέρω γι' αυτό, και αυτός είναι και ο λόγος που συζητάμε σήμερα, γιατί οι διαμαρτυρίες, οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι σκηνές βίας που βλέπουμε είναι από περισσότερες από 50 περιοχές, διάβαζα
στο Ιράν. Δηλαδή, δεν είναι μια τυχαία διαμαρτυρία που βγήκαν μερικοί άνθρωποι στον δρόμο. Είναι ένα κύμα, όπως είπες, που εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες. Από χθες έχουν κατακλειστεί τα social media από μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Και εκεί γίνεται και μια προσπάθεια από το καθεστώς παράλληλα να καταπνιγεί και η εξέγερση αυτή. Έτσι, με διακοπές στο ίντερνετ. Ακριβώς. Έχουν κλείσει το WhatsApp, έχουν κλείσει τα social media. Και βλέπουμε, Δήμητρα, ότι ο πρόεδρος δεν κάνει πίσω. Γιατί βρίσκεται τώρα στην Αμερική εκείνος. Και είδαμε ότι αρνήθηκε και μια συνέντευξη στην Κριστιάνα Μαντούρ λόγω του ότι δεν φορούσε τη μαντήλα. Έχεις δίκιο. Πολύ σωστή η επισήμανση ακριβώς αυτή. Αρνήθηκε λοιπόν μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί ο πρόεδρος του Ιράν, ο Εμπραχήμ Ραΐσι, αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη στην δημοσιογράφο ιρανικής καταγωγής του CNN, να πούμε, την Κριστιάνα Αμανπούρ. Η δημοσιογράφος κατήγγειλε ότι είχε κανονίσει να πάρει συνέντευξη στη Νέα Υόρκη από τον Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος απέτησε από την δημοσιογράφο να φορέσει την μαντήλα. Εκείνη αρνήθηκε και έτσι η συνέντευξη δεν έγινε ποτέ. Άκου να δεις τώρα. Μάλιστα. Απίστευτα πράγματα. Τώρα. Αλλά πραγματικά οι εικόνες από το Ιράν που φλέγεται με τους διαδηλωτές να καίνε αυτοκίνητα και την καταστολή από την πλευρά των δυνάμεων ασφαλείας να είναι τόσο βίαιη, καθότι αναφέρεται ότι χρησιμοποιούνται και αληθινές σφαίρες, αληθινά πυρά, έτσι καταγγέλλεται. Εδώ, σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, Χριστίνα μου, είναι η Δήμητρα. Είναι η Κριστιάνα Μαμπού και το tweet που έκανε είναι η άδεια καρέκλα απέναντί της. Η άδεια καρέκλα απέναντί της, ναι. Και έκανε το tweet λέγοντας ότι η συνέντευξη δεν έγινε. Είπα ευγενικά τέλος πάντων ότι δεν θα φορέσω τη μαντήλα. Και απέναντι είναι η άδεια καρέκλα. Και η απάντησή της. Ναι. Η απάντηση ήταν αυτή ακριβώς. Ναι, ναι. Δήμητρά μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Δήμητρά μου. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.